Εγώ έχω γνωρίσει το μοναστήρι από πολύ μικρή. Πρώτα ήταν ένας γέροντας μόνο και ήταν εγκατελειμμένο το μοναστήρι γιατί δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Έμεινε και πολλά χρόνια κλειστό και είμαστε πολύ στεναχωρημένοι γι' αυτό. 2017, ένα χρόνο πριν είχε ανοίξει το μοναστήρι, είχα περάσει από εδώ, αλλά τα βρήκα ερημιά εδώ, δεν υπήρχε άνθρωπο. Είχαν πέσει μέσα τα σπίτια, ήταν βρώμικο, ζώα μπαίνανε, είχε κοπριές. Σε κατάσταση τροπής με λίγα λόγια. Παράθυρα σπασμένα, σκεπές να ρένε, τελείως ακατοίκητο, χωρίς θέρμανση, χωρίς τίποτα. Χωρίς τα απολύτως απαραίτητα μείνανε τα κορίτσια. Και τώρα είναι πεντακάθαρο, λάμπει η εκκλησία. Η διαφορά είναι τεράστια τώρα. Λειτουργούσε μία φορά το χρόνο μόνο και τώρα λειτουργάει κάθε μέρα και ανοίγει και είναι πεντακάθαρο. Έρχομαι πολύ συχνά εδώ για λειτουργία και φυσικά για δουλειά, να βοηθήσω. Χρειάζεται βοήθεια από χέρια βασικά, χρειάζεται βοήθεια γιατί δεν το καταφέρνουν όλα μόνοι τους. Και μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Οι αδελφές εδώ φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία υλικά και παραγωγή και τα παρασκευάζουν όλα, δηλαδή ό,τι φτιάχνουν είναι από δικά τους προϊόντα και είναι άγνα τα υλικά. Κάνουν τον κήπο και κάνουν καλλιέργειες, ας πούμε, όπως είναι η λεβάντα και διατηρούνται όσο μπορούν μόνοι τους. Έχουν κονέλια, έχουν τσκότες και κάνουν πολλή δουλειά εδώ και καλλιτεχνική δουλειά βλέπω. Οι αδελφές σίγουρα δεν θα σε αφήσουν να φύγεις αν δεν πάρεις το κέρασμα, σε καμία περίπτωση. Και εννοείται πως αμέσως μετά το κέρασμα δεν θα σε αφήσουν να φύγεις αν δεν περάσεις την τράπεζα. Γιατί θεωρούν ότι ο κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται εδώ είναι πραγματικά αδελφός του ή αδελφή τους. Οπότε θεωρούν ότι πρέπει να μείνεις για το φαγητό. Είναι φιλόξενες, πολύ φιλόξενες. Εμένα με αγαπάνε πάρα πολύ. Είναι πολύ καλές, κάνουν τα πάντα, είμαστε πολύ χαρούμενοι και ερχόμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε. Τις αγαπάμε πάρα πολύ, μέσα από την ψυχή μας. Είναι υπέροχες. Η ερώτηση ενική εκπέμπει μια ηρεμία, μια απλότητα και αυτό το αισθάνεται προσκυνητής. Νιώθεις απλά το πώς είναι μια μονή στην πραγματικότητα. Είναι χαμάλι. Είναι χαμάλι και αξίζει πολύ να το επισκεφτεί ο κόσμος. Επειδή είμαστε εδώ στη Μονή, στη συγκεκριμένη, πιστεύω ότι δίνει αυτό το οποίο ψάχνουμε στο οτιδήποτε άλλο που δεν έχει σημασία, προσπαθώντας να γεμίσουμε το κενό που έχουμε. Πιστεύω ότι η χάρη του Θεού λείπει από μέσα μας. Γι' αυτό νιώθουμε έτσι. Προσπαθούμε να τη βρούμε, αλλά σε λάθος τόπους. Γιατί πού να στηριχτούμε? Και αυτό είναι ένας τρόπος που ηρεμεί η ψυχή μας.